Είναι άδικες οι αποζημιώσεις που πήραμε και η κυβέρνηση πρέπει να μας βελτιώσει 100% για την πραγματική ζημιά. Ο καιρός δεν ευνοεί. Έχουμε πρόβλημα και με τα σιτάρια και με τα κριθάρια από την ανομβρία και από τις ψηλές θερμοκρασίες και κάπου πρέπει να αγωνιστούμε για το καλό του αγροτικού κινήματος. Σήμερα βρισκόμαστε αγρότες από τον Δήμο Τυρνάβου, από χωριά και από τις πόλεις του Τυρνάβου και του Αμπελών εδώ πέρα, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στις αποζημιώσεις που έχουν λάβει το πλήθος των αμυγδαλοπαραγωγών στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου. Επίσης έχουμε την πληροφορία ότι θα επικρατήσει μια τεράστια αδικία εις βάρος των αγροτών στις υπερπρόημες ποικιλίες βερικοκιών, νεκταρινιών και ροδακίνων της ευρύτερης περιοχής μας. Έχουμε και αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε την τραγική κατάσταση με τις ακαρπίες σε μια σειρά δεδρόδων καλλιεργειών στο Δήμο Τυρνάβου, τον περονόσπορο που έχει αφήσει το αποτύπωμά του και την φετινή χρονιά, με αποτέλεσμα να μην έχουμε παραγωγή ούτε για φέτος. Ήδη από πέρυσι έχουμε που φωνάζουμε και διεκδικούμε να δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα, διότι έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο. Αλλά και ως Δήμος Τυρνάβου έχουμε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουμε ακόμη και τώρα κτηνοτρόφοι μας τα τεράστια προβλήματα που τους έχουν αφήσει οι πλημμύρες. Μιλάμε στον Αμπελόν και στον Βριώτο που πνίγηκαν 15.770 στρέμματα, τα οποία δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη ορθά. Αναμένουν τώρα, ακόμη οι συνάδελφοί μας παίρνουν ακόμη και τώρα την αρρωγή. Πριν λίγο καιρό έλαβαν αυτή την ενίσχυση. Μιλάμε για σταυλικές εγκαταστάσεις σύγχρονες, μεγάλες, γύρω στις 60, οι οποίες με το μέτρο που εξήγηλε η κυβέρνηση δεν ικανοποιούνται ώστε να γίνει αποκατάσταση των εγκαταστάσεων αυτών αλλά και της ζημιάς γενικότερα. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε να διεκδικούμε δυναμικά, έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας στην απεργιακή συγκέντρωση όπου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11 η ώρα το πρωί στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλοι ενωμένοι και να είμαστε εκεί και να διατρανώσουμε το δίκαιο των ετοιμάτων μας. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με τα αμύγδαλα. Οι εκτιμήσεις είναι ντροπιαστικές, είναι εξεπτελεστικές για τους παραγωγούς. Υπάρχουν χωράφια τα οποία είναι γειτονικά. Ένας πατέρας τα μοίρασε στα δύο παιδιά. Ο ένας έχει 10% ζημία και άλλος 60%. Πώς τις βγάλανε αυτές τις εκτιμήσεις, με τα πόδια? Έχω το πόρισμα το οποίο λέει ότι είναι αμετάκλητη. Το παρόν δεν επιδέχεται δικαστική. Θα πάμε δικαστικά να κινηθούμε εναντίον. Πού ζούμε? Ήρθαν στα χωριά να δουν οι παραγωγοί τι τραβάνε. Ήρθαν να δουν ότι τους κυνηγάνε γεωπόνοι για να πληρώσουν. Δεν έχουν πληρώσει τα φάρμακα. Ξεκινάει η ερωτηματική περίοδος. Πώς θα ποτίσουν, με τι? Θέλουμε να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας που ούτως ή άλλως είναι δεδομένη, την αλληλεγγύη μας και τη στήριξη στον αγώνα, το δίκαιο αγώνα των αγροτών που διεκδικούν αποζημιώσεις σε ό,τι αφορά το αμύγδαλο, δίκαιες αποζημιώσεις με βάση την παραγωγή που χάθηκε λόγω του παγετού, του περσινού παγετού, αλλά και τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τον περονόσπορο, την ακαρπία σε μια σειρά από δεδρόδες καλλιέργειες. Η κυβέρνηση οφείλει να σκύψει επάνω στα οξυμένα προβλήματα των αγροτών και με βάση αυτές τις εξελίξεις, αλλά και στη βάση του κόστους παραγωγής όλων αυτών των ζητημάτων της τιμής των προϊόντων. Όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία το προηγούμενο διάστημα οι αγρότες ήταν στους δρόμους του αγώνα και η κυβέρνηση κοφεύει και φυσικά δεν ικανοποίησε τίποτα από αυτά τα αιτήματα. Μπροστά μας έχουν οι αγρότες μια δύσκολη περίοδο. Αυτό που κατά τη γνώμη μας απαιτείται και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζονται είναι να εντείνουν τον αγώνα τους, τις διεκδικήσεις τους, αφενός με να πιέσουν την κυβέρνηση για δίκαιες αποζημιώσεις, αφετέρου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους που είναι και διαχρονικά εξάλλου. Είμαστε μαζί τους, τους στηρίζουμε και θα συμβάλλουμε τα μέγιστα στην κατεύθυνση επίλυσης αυτών των προκειμένων προβλημάτων.